Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Πρώτα τους γαστρονόμους βρίσκουμε στο μπαζάρι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ποικιλία γεύση από το μπαζάρι μας. Ναι, 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 είναι καταπληκτικό. Και κάθε χρόνο αναβαθμίζεται, ξέρεις, δεν είναι σταθερό. Εσύ είστε εδώ σε αυτό το... Όχι, όχι, είμαι επισκέπτης σας. Επισκέπτης σας. Επισκέπτης σας. Γιατί, κοίταξε, αυτοί εδώ πάντα έχουν καλό λουκάνικο. Λόγω καταγωγή. Ακριβώς. Λόγω καταγωγή. Στην αρχή δεν γίνεται και διευκολύνουμε την. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι αναβαθμισμένο το παζάρι και πιστεύω κάθε χρόνο να πηγαίνει και καλύτερα. Και είναι πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλησπέρα. Για του χρόνου, Μαρία μου, και του χρόνου. Για του μπαίνουμε στα Λουκάνικα. Κατευθεία στο Λουκάνικο. Χρόνια πολλά. Μια δεύτερο γυμνάσιο εγώ. Οπότε φαντάζομαι ότι βοήθησε και τα παιδιά σου δύο. Είναι όλα εδώ. Όλα και το 15 μελές και οι γονείς οι περισσότεροι είμαστε όλοι εδώ. Μία ομάδα, όλοι. Να είστε καλά και του χρόνου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε. Σας. Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε για εσάς. Και Λουκάνικα φέτος το δεύτερο γυμνάσιο, έτσι. Ναι, είναι με διαφορά η καλύτερη. Από όλα. Βέβαια, ψησταριά. Τα παιδιά βοηθούν και συνεχίζουν να βοηθούν και είναι πολύ μεγάλη η συμβολή τους όλο αυτό. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά. Το δεύτερο γυμνάσιο. Πώς συμβάλλατε στην όλη προσπάθεια για τη διοργάνωση του παζαριού φέτος? Φτιάξαμε τα κεκάκια. Είχαμε κάνει και κάποιες κατασκευές, αλλά ήταν λίγες και δεν καταφέραμε να τις φέρουμε. Μας βοήθησε πολύ τους λαχνούς, μας βοήθησε πολύ ο σύλλογος. Τι βέση την κληρώνουμε? Ένα μηχανάκι ηλεκτρικό. Ναι. Πήγανε το μηχανάκι, όλα τα άλλα. Ναι. Πουλάει ο λαχνός. Ναι, μια χαρά πάει, μια χαρά. Φαντάζομαι ότι το κίνητρο βέβαια ήταν το που θα πάτε φέτος εκδρομή, έτσι. Ακριβώς. Την κλήρωση πότε θα γίνει το λαχνό? 13 Ιανουαρίου θα γίνει, στην κοπή της πίτας. Θα κάνουμε και μια μικρή προσπερίδα για να μαζέψουμε τα χρήματα για την εκδρομή. Έχετε βάλει project μεγάλο. Πού θα πάτε? Θέλουμε Βόλο, αλλά εντάξει, τώρα θα δείξει. Όπου και αν πάμε, το... καλά θα είναι. Όπου και καλά θα είναι, σωστά. Παιδιά, καλά να περάσετε. Ευχαριστώ. Και απέναντι. Καλησπέρα. Κάτι και Μαρία. Καλησπέρα, τι κάνετε? Ψήνουμε. Πόσα ψήνετε? Πολλά. Από την ώρα που ξεκίνησε, δηλαδή πάει cool. Καλά πάμε. Μια χαρά πάμε. Είστε ο αντάγωνας της σκόνης. Η άρση βαρών κιόλας. Ακόμα καλύτερα. Έτσι, ωραία. Τα βάρη φαντάζομαι που σηκώνει ο καθένας καθημερινά. Δεν συγκρίνονται με τα δικά μας. Εσείς μια προπόνηση να φέρετε βόλτα. Προσπαθούμε. Πού σκοπεύετε να διαθέσετε τα χρήματα από το μαζάρι? Στους αγώνες μας. Θα διατεθούν στους αγώνες που έχουμε να πάμε, διότι είναι αυτή η στήριξή μας. Ποιοι αγώνες έχετε προστάσει? Έχουμε πολλούς αγώνες. Έχουμε το Φεβρουάριο τώρα που θα πάρει τα πιτσιρίκια μας στους αγώνες. Οπότε προσπαθούμε να βγάλουμε τα έξοδά τους. Παιδιά, άρση βαρών λοιπόν το άθλημα που αγαπάτε. Ναι. Γιατί το επιλέξατε? Επειδή μας αρέσει και είναι και ενδυνάμωση, αλλά και Σωστός. Γεια σας. Έχουμε και καλούς προπονητές. Ναι, εσύ άρση βαρών. Πόσο καιρό ασχολείσαι? Από το Μάρτιο. Από το Μάρτιο. Καλησπέρα. Γεια σας. Χρόνια πολλά να είμαστε, να έχουμε καλές γορτές. Τι κάνετε, καλά? Βλέπω και ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε, επανεκκίνησες μάλλον το τμήμα της άσκησης των Σπαρών, από τον Ανταγόρα. Δραστηριοποιούμαστε παντού και δυναμικά μπαίνουμε στο χώρο. Να είστε καλά, τα από την καινούργια χρονιά ξεκινάει η σεζόν, ξαναμπαίνουν οι παιδες στον αγώνα κανονικά, ο Ανταγόρας ξαναμπαίνει δυναμικά και θα είμαστε, πιστεύω, πολύ σύντομα με μεγάλες επιτυχίες. Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές. Καλά.
Καλησπέρα σα. Αντιπρόεδρο, αντιπρόεδρο, έλα, μίλα. Εσύ δεν θα δώσει εδώ, δεν θα μιλήσει. Συγγνώμη, όλοι θα μιλήσουν. Καλησπέρα. Καλά, πώς είμαστε. Τι έχει φέτος ιδιαίτερα. Τα πάντα όλα στο ιστορικά του. Όλα τα έχουμε. Δεν παίρνετε ένα χειροποίητο. Όχι, έχουμε χειροποίητη πορτοκαλόπιτα, χειροποίητα τσουρεκάκια, σπανακόπιτα και όλα του συλλόγου μας. Κυβέρνερες, κούπες, ατζέντες. Υποκράτη, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Μια κατηγορία από την Α1, το θυμόμαστε αυτό. Δεν το ξεχνάμε. Εννοείται. Εννοείται. Είστε καλά, δε. Και εσύ, και εσύ να είστε καλά. Καλή γιορτή. Μαρία, εδώ πολλή κίνηση βλέπω, πολλή κίνηση βλέπω εδώ. Πολλή κίνηση, καλησπέρα. Εδώ το καλό σου βλάκι, εδώ. Ομορφαίνει, δεν παχαίνει. Το καλύτερο. Έτσι είναι τα παζάρια, με το... θα τα λύσουμε και λίγο, ε. Πρέπει να βοηθήσουμε τα σχολεία, τι να κάνουμε. Σωστά, ποιο σχολείο είστε λοιπόν. Το έκτο δημοτικό είναι. Το έκτο δημοτικό, από το Πλατάνη. Από το Πλατάνη, ναι, ναι. Τέλεια. Οπότε έχετε και πολύ κόσμο εκεί. Έχουμε πολύ κόσμο, έχουμε κόσμο εδώ. Και έχετε φτιάξει. Και έχουμε και το καλύτερο σουβλάκι. Το καλύτερο ομορφαίνει, σουβλάκι. Ομορφαίνει, δεν παγαίνει. Κάποιο φορά δεν περιμένει με παζάρι. Αυτό που τρώει είναι καλό. Έτσι, ναι, είναι καλό. Σουβλάκι, τι λέει, έλα το σουβλάκι. Καλώς όρισε. Καλησπέρα σας. Από όλα τα καλά. Γεια σας. Το έκτο δημοτικό. Και χειροτεχνήματα και όλα, έτσι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Πόσες από τις γυναίκες του συλλόγου γονέων και κυριακών ασχολήθηκαν και οι μαμάδες. Αρκετοί γονείς και αυτοί που είναι στο σύλλογο και αυτοί που είναι ομαδικοί. Ομαδική ψυχή. Από όλους μας. Όλα εμείς. Για κόκκινο κρασί, κανελάδες, λίκερ, καλομακάρονα, κουραμπιέδες, ό,τι θέλετε. Πάστα φλόρες και όλα χειροποίητα. Άρα λοιπόν και χειροποίητα γλυκά για να έχουμε στο σπίτι αυτές τις μέρες. Αλλιού, καρότο, σταφύ. Τέλεια. Μπορείς να είστε καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Καλησπέρα. Πού είναι ο πρόεδρος? Α, ναι, έρχομαι. Κάτσε να μας δείτε ο Μανώλης. Κουμπάδες. Στη Μαρία, πού είναι η κάμερα? Εδώ. Η κάμερα είναι απέναντί σου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Φέτος βλέπω ότι έχεις πολύ αισιόδοξα πρόγματα στο Πασχαλικό του Συλλόγου. Πάντα ήταν αισιόδοξα τα πρόγματα. Ναι. Κουμάδες καλή. Τι είναι η στόχη του Συλλόγου φέτος? Ό,τι μπορούμε καλύτερο. Καταρχήν έχουμε φτιάξει την Ακαδημία πάλι. Σωστά, αυτό, αυτό είναι, είναι τα μικρά παιδιά. Σωστά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να δούμε και τι έχει. Γεια σας παιδιά, είστε στην ομάδα. Ναι. Και βοηθήσατε να γυρίσει το παζάρι. Μόνο αυτός εδώ ο κύριος. Στην Ακαδημία είσαι? Ναι. Το σουβλάκι είναι πιο καλό να το τρως ή να το πουλάς? Και τα δύο. Και τα δύο, σωστός. Σωστός. Είστε καλά, παιδιά. Γεια σας! Το Σώμα Υλικού Αντιγυσμού, όπως πάντα, με εντυπωσιακό πάγκο. Γεια σας! Γεια σας! Καλησπέρα! Τι κάνετε, καλησπέρα! Καλά είστε? Και κοκάρδα και κερατάκια, και για να μην το πω πιο, να μην πιο ευγενικά, και μουστάκια, ό,τι θέλετε. Έχουμε παραδοσιακά προϊόντα. Ακριβώς, παραδοσιακά προϊόντα. Έχουμε και τα cupcakes μας, που είναι έτσι πιο γιορτινά αμερικανιά και έτσι. Και τα
Βάρβαρά μας. Τα Βάρβαρα. Και βάφλα και σουβλάκι και κρασάκι προσφέρουμε τα πάντα. Τα παιδιά βοήθησαν. Εντάξει, ας πούμε ναι. Ας πούμε ναι. Ας πούμε... Με τις ευχές τους όμως, γιατί αυτά χαίρονται τη γιορτή. Το χέρι μου το διασκεδάζει. Ναι. Όλοι τα σουβλάκια. Αυτός μπορεί να βοήθησε. Αυτός το γιο μου δεν βοήθησε καθόλου. Και του χρόνου, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλησπέρα σας. Πάρτε μας και εμάς, θα μιλήσουμε. Ναι, στο μπαζάρι. Τι θέλει αλεπού στο μπαζάρι. Τι ψάχνει να βρει αλεπού Μιχάλη στο μπαζάρι. Κάτι γιατί ψωνίσατε. Πήραμε μπουρεκάκια, πώς τα λένε, πίτες, διάφορα τέτοια. Διέτης, ναι. Σκύτου χρόνου. Ταραγή. Γεια σας! Από το πρώτο δημοτικό σχολείο ψωνίζετε? Ναι, γεια σας. Εμείς από παντού ψωνίζουμε. Όπου μπορούμε να ψωνίσουμε, υποστηρίζουμε και εμείς άλλους συλλόγους. Έτσι είναι αυτά. Ναι, αλλάζουμε και να ενισχύσουμε όλους τους συλλόγους. Έτσι πάει, δεν γίνεται χωρίς. Λίγο με τα κεράσματα, λίγο έτσι να τους ενισχύσουμε να αγοράσουμε κάτι. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εξάλλου ο οίκος πιστεύω ότι είναι όλοι μία ομάδα και ο ένας βοηθάει τον άλλον πάντοτε. Πρώτο δημοτικό σχολείο. Τυχαίνει και όχι και τα παιδιά μου στο πρώτο δημοτικό. Οπότε... τι ψωνίσατε λοιπόν? Πήρα μια κανελάδα και ένα ημερολόγιο για να έχω αναμνηστικό τα παιδιά που είναι σε φωτογραφία. Ωραία. Όπως κατάλαβα λοιπόν, το ημερολόγιο είναι αυτό που πουλάει πιο πολύ απ' όλα. Πρωτίστως το ημερολόγιο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε καταρχήν τους γονείς όλους που στάθηκαν εδώ δίπλα στον πάγκο μας, μας βοήθησαν, κατασκεύασαν όλα αυτά τα ωραία πράγματα για να ενισχύσουμε το σχολείο μας, το πρώτο δημοτικό. Φέτος ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Ελπίζω να το πετύχουμε. Σιγά σιγά, δράση στη δράση. Εύχομαι να το καταφέρουμε. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Μακάρι, ειδικά για την εκπαίδευση. Να μπούμε δυναμικά. Να είστε καλά. Τις ευχές μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Επίσης. Λοιπόν, λέω να πάμε να ανέβουμε σε ένα μπαλκόνι. Έλα και του χρόνου ελευθερία. Να φύγαν. Προσέχετε. Πάμε. Και δεν μου άνοιξες. Τώρα πριν. Δεν πειράζει. Μετά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Α, καταπληκτικό, τέλειο. Πιο πολλά. Και όλη φάση σήμερα. Έτσι, ναι. Είμαι ενθουσιασμένος, η αλήθεια είναι. Για πες τι είναι αυτό που σου έκανε καλύτερη εντύπωση, ας πούμε, σήμερα. Ότι συνδύασαν τη σημερινή, ας πούμε, γιορτή που κάνουμε εμείς εδώ στο νησί μας με το άνομα του δέντρου. Αυτό είναι πραγματικά. Αυτό ήταν όντως κάτι ωραίο. Μοναδική εμπειρία. Είμαστε στο δεύτερο λύκειο και από τους καλύτερους πάγκους έχουμε να σας πούμε. Για πέστε λοιπόν ο πάγκος, ας πούμε. Έχει και νηστίσιμα, τα πάντα.
πατάτα και σουβλάκια και Άγιο Βασίλη που μπορείτε να φωτογραφηθείτε. Έχετε και κλόβ. Ναι. Και έχετε και το... Α, κρασί. Το κρασάκι μας είναι δωρεάν για όλους. Όποιος θέλει παίρνει. Α, φυσικά είστε Λύκειο, τα λεφτά έχουν προορισμό. Ναι, εννοείται. Κυρίως στην εκδρομή της Λυκείου, κάποια χρήματα πάνε για το σχολείο μας. Είναι κάποια λεφτά για την εκδρομή της Τρίτης Λυκείου, κάποια άλλα για το σχολείο μας, γιατί έχει κάποιες ελλείψεις ακόμα που δεν έχουν καλυφθεί. Τις καλύπτουμε με αυτά τα λεφτά που μαζεύουμε από τις διάφορες εκδηλώσεις. Για να τους αφήσετε να πείσετε και την επόμενη. Αλλά πού θα πάτε, δεν μου είπατε. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Οι πιθανοί μας προορισμοί είναι η Πράγα, η Κρήτη, η Κύπρος. Αυτοί οι τρεις είναι οι προορισμοί που παίζουν περισσότερο. Εγώ θα ήθελα να πάμε στην Πράγα. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Με του χρόνου, Μαρία μου, για του χρόνου. Προσπαθούμε να βοηθάμε τα παιδιά μας. Σωστά. Έτσι, να είστε καλά και εσύ. Χρόνου. Χρόνου. Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε ο Σύλλογος Γαστροπαρμάτων. Με συμπαρατολό, μη σου πω. Βεβαίως. Πρώτη φορά στο μαζί. Πρώτη μας φορά, βεβαίως. Πρώτη μας φορά. Και φυσικά ο σκοπός του συλλόγου σας αντιστοιχεί με το πνεύμα των Χριστουγέννων, έτσι. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη, βοήθεια και αγάπη. Και αγάπη. Βεβαίως, πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε, να έχουμε αγάπη και πολύ 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 χαμόγελο στη ζωή μας. Βεβαίως, με λίγη προσπάθεια μπορούμε. Όλα μπορούμε να γίνουμε. Βεβαίως. Πακετάρι τα δώρα για τους φοιτητές. Μπράβο, είσαι πολύ τελικό. Πακετάρι τα δώρα. Μπράβο σας. Βοήθεια είναι πολύ καλά. Καλές γιορτές. Και το πρώτο ΕΠΑΛ, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Ό,τι μπορείτε να βρείτε. Έλα, γεια, γεια. Πώς πάει φέτος? Προσπαθούμε για το καλύτερο των παιδιών μας. Κινείται κάπως η κατάσταση. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαστε το ΕΠΑΛ της ΚΟΜ. Εδώ ο σύλλογος. Προσπαθούμε πάντα ό,τι κάνουμε για το καλό των παιδιών και το σχολείο μας. Πού προορίζονται τα χρήματα που θα... Για το σχολείο μας και τις ανάγκες που έχει, βέβαια, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες στο ΕΠΑΛ και για τα παιδιά μας. Ενώ αν η εκδρομή τους έχει να κάνει και με την βοήθεια που θα... Ένα μέρος θα είναι και για την εκδρομή, αλλά είναι η προτεραιότητα είναι η εκδρομή τους και οι ανάγκες που χρειάζεται το σχολείο μας. Ευχαριστούμε καλά, καλές γιορτές. Ωραίες βάφλες. Βεβαίως. Έχουμε ναι, βάφλες. Την ειδική εδώ. Καλές γιορτές. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Σουβλάκια βλέπω. Τα καλύτερα. Εδώ είμαστε. 5 χρόνια παίρνει η γυναίκα κάτω άμα φάει τέτοιο σουβλάκι και τραβιέται και η επιδερμίδα πίσω. Έλα. Με τέτοιο σουβλάκι, ναι. Μπότοξ. Βεβαίως. Γιατί τι έχει αυτό το πράγμα. Και ο άντρας άμα τρώει τέτοιο σουβλάκι πάει με ζωτοκύρα μέσα σε 24 ώρες. Δηλαδή το έχει προπονήσει το ζώο προπονητή. Το έχει προπονήσει ο κύριος. Γι' αυτό προπονητής είναι. Κεράστε ένα σουβλάκι. Βεβαίως. Αν μας το κρύψετε. Έτσι ακριβώς είναι. Δώσε το Θεό, όλα καλά, όλα καλά. 18, νομίζω ότι πάμε προς το καλύτερο. Πολλή δουλειά, αλλά πιστεύω ότι όλα αξίζουν. Όλα αξίζουν. Και θα πάμε για καλύτερο, έχουμε πολύ μέλλον. Πολύ μέλλον. Τώρα ξεκινάμε. Τώρα ξεκινάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, ναι. Να είστε καλά για τον χρόνο. Για τον χρόνο, χρόνια πολλά. Δεν μεταφύγω άλλο. Τα αθλητικά παίρνετε μόνο τα αθλητικά, Τους αθλητές παίρνετε. Εσύ παλιός είσαι δηλαδή, όχι τώρα πες μου, είσαι παλιός. Εγώ είμαι καινούριος.
Εγώ μη καινούριο, τώρα γεννήθηκα. Καλησπέρα. Αθλοπαιδιές λοιπόν. Ημερολόγια βλέπω, σκουφιά ημερολόγια, βλέπω. Σκουφιά, εδώ είναι η ατζέντα μας, εδώ είναι ούπες. Και όπως βλέπετε άφθονο φαγητό. Και άφθονο φαγητό. φαντάζομαι το έχει φροντίσει να είναι υγιεινό, ας πούμε, μιας και σε αθλητές, σε αθλητές. Πολύ σωστά. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα, τη σήμερα ημέρα, επειδή λέμε να το τσούξουμε λίγο παραπάνω, τους βάζουμε και το λουκάνικο. Επιτρέπεται σήμερα, είναι Κυριακή, μετά τον αγώνα. Έτσι. Είχαμε αγώνα. Ναι, ναι. Πώς πήγε? Χάσαμε, δυστυχώς. Από το φαβορί της κατηγορίας, πιστεύω, είναι δύο φαβορί. Η Λέρος και η Καρδάμενα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Το θέμα είναι να διατηρούμε τα παιδιά στα γήπεδα και στις ακαδημίες. Και καλές σχέσεις με τις ομάδες της ΚΟ, η μία με την άλλη. Καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Καλό είναι. Τέλειο. Τέλειο. Μαρία πήγε από εδώ. Φεύγω. Πάω στα λουκάνικα κατευθείαν. Γεια σας. Εδώ. Μια χαρά εσείς. Τα λουκάνικα βλέπω. Επιτυχία μεγάλη. Όλοι δεν φάγανε το μεσημέρι και ήρθαν εδώ να... Θα σας κεράσουμε. Τώρα δεν μπορούμε μετά. Βεβαίως. Όποτε θέλετε να περάσετε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ καύνα. Μας πήραν τα ντουμάνια. Πολύ καύνα εδώ. Να πάρουμε εδώ. Το νεκτάριο. Πολύ καύνα. Πώς έχεις ψήσει? Και του χρόνου, και του χρόνου. Χρόνου. Πολύ πράγμα. Καλά να είναι ο κόσμος. Ναι. Όλα καλά. Πάρα πολύ κόσμο, το διαχώρητο βλέπω. Την... Ωραία, ωραία. Χρειάζονται αυτά. Τέτοιες μέρες χρειάζονται. Όλα καλά είναι. Ά. Θα βγαίνει ο κόσμος λίγο από το σπίτι. Του χρόνου. Του χρόνου και του χρόνου. Πολιτιστικός σύλλογος, ο Θεσσαλικός κάπως, βεβαίως. Από πότε είστε, έχετε συσταθεί? Έχουμε συσταθεί εδώ και ένα χρόνο. Είμαστε καινούργοι, ήμασταν πέρυσι στο παζάρι και είμαστε και φέτος. Από πέρυσι λοιπόν μέχρι φέτος. Υπήρξαν και νέες συμμετοχές στον σύλλογο? Ναι, έχουν υπάρξει, έχουν ξεκινήσει κάποια χορευτικά τμήματα, είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος και προσπαθούμε. Πόσοι περίπου Θεσσαλοί κατοικείτε στην Κομμόνιμα? Ξέρουμε ότι είναι 1200 άτομα. Πόσο πολλά? Έχει πάρα πολλούς Θεσσαλούς. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και άλλο το σύλλογό μας και να έρθουν και όλοι αν μπορούμε. Αλλά μια που σας βρήκα, να ρωτήσω για κάτι παραπάνω. Γιατί ένας Θεσσαλός επιλέγει ένα νησί με τις όποιες ιδιαιτερότητες έχει και δυσκολίες η καθημερινότητά του, αφήνοντας στερεά Ελλάδα και επιλέγοντας να ζήσει? Γι' αυτό είναι καλύτερο να σας απαντήσει ο πρόεδρος, που έχει και η αντιπρόεδρος που είναι περισσότερα χρόνια από μένα στο αυτό νησί. Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Ο Πάγκος των Θεσσαλών είναι και φέτος εδώ, όπως σας προείπε και η Ταμεία του Συλλόγου. Ένας Θεσσαλός αποφασίζει να μείνει εδώ γιατί το νησί σας είναι πάρα πολύ ωραίο. Είτε λόγω δουλειάς, λοιπόν, είτε λόγω θέλησης, είμαστε εδώ. Και επειδή είμαστε μακριά από τον τόπο μας, θέλουμε όλους τους Θεσσαλούς που απαριθμούν περί τα 1000 άτομα στο νησί να τους ενώσουμε και να νιώθει ο καθένας κοντά στην πατρίδα μας, παρόλο που είναι μακριά. Αυτό. Να είστε καλά, για τον χρόνο. Για τον χρόνο με υγεία. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Να είστε καλά. Και εσείς. Νάτες, νάτες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι καλά έχουμε? Έχουμε διάφορες κατασκευές από τις μαμάδες και τοπικά προϊόντα για το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και αγάπη για όλο τον κόσμο.
Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και τον πρόεδρο. Καλησπέρα σας. Πάρα πολύ ωραία. Λιτός. Είναι σοκολάτα ζεστή. Είναι σοκολάτα, αλλά πολύ δελαστικό. Σοκολάτα ζεστή. Δεν θα μας έκανε και πολύ βέβαια σήμερα τελικά. Δεν πειράζει, όμως είναι μια όμορφη ιδέα για το παιχνίδι. Διαβαίνοντας κάποιος να σταματήσει να πίνει μισή σοκολάτα. Ο Μυστικός Σύλλογος Ιπποκράτης ΟΚΟΣ. Με πάρα πολλά παιδιά που αθλούνται στην αγκαλιά. Πάρα πολλά παιδιά και στη ρυθμική και στο στίβο. Από ό,τι βλέπω είναι εδώ και συμπαρίσατε. Καλησπέρα σας. Εδώ τα παιδάκια μας. Εγώ δεν η προπονητριά μας. Καλησπέρα σας. Λέγαμε για τη σοκολάτα και τα παιδιά που γυμνάζονται στην αγκαλιά του συλλόγου. Καθημερινά θα λέγαμε. Καθημερινά. Από 2 ώρες μέχρι 3. Πέρασαν από το παζάρι. Πέρασαν όλα. Όλα. Δόξα τω Θεώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έλα να μιλάς. Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Είστε ο Σπάρτακος. Σπάρτακος. Μέλλον ήρθατε. Από την Κέφα. Από πού, τη Σπαρτιάδα. Θα μπορούσε να τη συνδυάσει κανείς το κέφαλο με τη Σπάρτη. Γιατί όχι. Μπορεί. Μπορεί. Άνετα. Πώς πάει φέτος η κίνηση? Καλά τα πάμε. Προσπαθούμε. Ναι. Αγώνες έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πολλούς. Τι ευχόμαστε λοιπόν τους αγώνες? Καλή επιτυχία. Εσύ? Μια χαρά, θα πηγαίνουμε, προσπάθειες καθημερινά, όσο μπορούμε. Πήγαμε και οι αγώνες και φέραμε επιτυχίες. Πρόσφατα. Πρόσφατα. Στο kickboxing. Στο kickboxing. Ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Αλλά είστε σεμνοί, δεν λέτε τις επιτυχίες. Δεν ξέρω τι έχετε επιτυχίες και έχουμε πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά για τον χρόνο. Νομίζω μοιάζει με λίγο, ναι. Μοιάζει με λίγο. Λάτες, ε. Σας όπαζα πολλά με αυτά εδώ και τελικά που είχε φτιάξει η μαμά μου. Μαμά μου το υλικό που είχε φτιάξει η μαμά μου το κάρο κέικ. Για να το δω το υλικό που φτιάξει η μαμά σου. Αχ, αυτό πώς το λένε. Αυτό, αυτό κάρο και με καρότο. Α, είναι με καρότο, για πες. Και αυτό είναι με σαφίλικα υλικό χουινάτικο. Και αυτό το φτιάξανε από τα χεράκια τους. Αχ, πάρα πολύ όμορφα είναι. Θέλετε να πάει κάτι Μαρία? Δεν τα ξέρω. Καλά, μια χαρά. Να είναι όλοι καλά και να είναι εξμέλικον ο χρόνος. Δηλαδή υγεία απ' όλα. Πάνω απ' όλα ειρήνη. World peace. Peace. Πάντα ειρήνη. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Μαρία. Ναι, και θα βλέπω στην τηλεόραση. Και εγώ, ένας εδώ. Τα λέμε καμιά φορά, έτσι. Ναι. Καλώς. Συγγνώμη, εσένα η μοίρα σου είναι οι βάφλες. Εμένα η μοίρα μου είναι οι βάφλες. Εγώ,
νομίζω ότι είναι οι μεγάλες σκηνές του Ρεμπέτη. Κοίταξε, όλα συνδυάζονται. Όλα συνδυάζονται. Άρα, μπορούμε να φτιάξουμε βάβλες τραγουδώντας και χορεύοντας. Ή μετά τις βάβλες. Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Να είστε καλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Του χρόνου. Είμαστε ο σύλλογος. Αναγέννηση. Για αναγέννηση. Βέβαια. Αναγέννηση, πρόεδρε. Πρόεδρος. Πρόεδρος. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε. Από όλα έρχεται. Προσπαθούμε για το καλύτερο, για τα παιδιά μας. Να είμαστε καλά, να είστε κι εσείς καλά. Πώς πάει φέτος καταρχήν το άθλημα? Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο και προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό. Πάμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Μου επιτρέπετε, λίγο, μου επιτρέπετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλέ! Ευχαριστούμε. Θέλετε. Πρώτη γυμνάσιο, λοιπόν, έχουμε το ημερολόγιο, πρώτα απ' όλα, έτσι. Ναι. Πόσοι μαθητές συνεργαστήκατε για να το φτιάξετε? 15 μελές και σύλλογος. Ναι. Παιδιά, πρώτο γυμνάσιο, φυσικά περνάτε ακόμα την ταλαιπωρία του απογεύματος στα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά, πώς νιώθετε? Συνεχίζουμε γερά. Συνεχίζουμε γερά. Ανυπομονούμε να πάμε πάλι στο σχολείο μας τον Ιανουάριο. Είμαστε στις ρουτίνες μας. Ναι, και να είναι όλα πιο εύκολα. Ναι. Τώρα δηλαδή τι σημαντικό έχει αλλάξει, τι είναι αυτό πούμε, που πιο πολύ από όλα σας δυσκολεύει? Τα ωράρια. Αλλά θα έλεγε κανείς ότι θα είναι ευχαριστημένοι γιατί δεν έχετε πρωινό ξύπνημα. Έχουμε φροντιστήρια γι' αυτό. Τώρα που θα ξυπνάνε νωρίς θα δυσανασχετούν. Ξυπνάμε πιο αργότερο αν πηγαίναμε πρωινά. Ναι, τα φροντιστήρια συνήθως είναι 8 η ώρα, οπότε ναι. Όλα περνάνε. Ναι, και αυτό. Πιο γερή από ποτέ. Γεια σας. Γεια σας. Το πιο νόστιμο hot dog από το πρώτο γυμνάσιο. Αδιαχώρητο βέβαια. Το αδιαχώρητο, έτσι είναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, κυρία Μαρία? Μια χαρά, εσύ? Ναι, αυτό το πάρω. Βέβαια. Οκ. Τα παραδοσιακά μας μόλις τα έβγαλα. Από όλα. Από όλα τα παραδοσιακά μας όπως κάθε χρόνο. Ο κύριος πρόεδρος είναι εδώ. Τώρα, την πασάμα καρούνα, Από εδώ. Καλά είναι. Όλα τέλεια. Έχουμε αρκετοί. Εγώ κοιμάμαι τη γιαγιά. Έξω από την καλύβα μας, εμείς είστε να πάμε έτσι.
Βλέπετε. Εδώ είναι η παράδοση. Λοιπόν, τι νεοτερισμοί είναι αυτοί φέτος. Φέτος έχουμε καινούρια πράγματα, Μαρία μου. Ήθελα να τιμήσω τη γιαγιά μου. Γιατί μας έφτιανε, η συνταγή είναι, αυτό λέγεται σάτς. Είναι μια λαμαρίνα χοντρή που το βάζανε πάνω στη φωτιά οι γιαγιάδες και φτιάχνε τις πίτες. Εμείς το φτιάξαμε ηλεκτρικό για να μπορούμε να φτιάξουμε αυτό που έφτιανε την προγονή μας. Είναι δηλαδή σαν τα κατημέρια που φτιάχναμε εμείς. Ακριβώς, και λέγεται και ως λεμές. Τι βάζεις μέσα, τα χόρτα που... Ανάμεικτα χόρτα, σπανάκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανό άνεθο. Μαρούλι επίσης, εδώ έχουμε πατάτα φρέσκα βρασμένη και εδώ έχουμε τρεις γεύσεις τυρί για να δώσουμε το καινούριο το ανάλογο. Η γιαγιά σου βέβαια δεν έβαζε τυρί τέτοιο μέσα, έβαζε μόνο χόρτα και αρνί. Σωστό. Εσύ λίγο από την ξέρεις που την παλιά τη συνταγή, τι βάζανε μέσα οι παλιές. Βλέπετε πως έχει ψηθεί. Οι παλιές βάζανε μυζήθρα πρόβια από το βοσκό που έχουμε και το κόκκινο τυρί, το κόκκινο τυρί της πόσας. Με τι χόρτο όμως, τι χόρτο βάζανε μέσα. Χόρτο σπανάκι, χόρτα από το χωράφι. Ναι, συνήθως έτσι. Παπαρούνα. Παπαρούνα, ναι. Μπορούσαμε να το κάνουμε και με αρνί, δηλαδή. Ναι, βεβαίως. Και με αρνί είναι σαν γιουφκά. Είναι γιουφκά που το ανοίξαμε εμείς. Ναι, ορίστε. Βλέπετε. Τέλεια. Ορίστε. Ορίστε, παιδιά. Το καλύτερο, ε. Ορίστε. Δεν είναι ψέματα, είναι αληθινά όλα. Εδώ θυμάμαι τη γιαγιά. Εγώ θυμάμαι που μας έφτιαχνε πίτες με αυτόν τον τρόπο. Ας είναι καλά εκεί που θυμάται. Εμείς το κάνουμε εδώ τώρα. Πώς πάει? Καλά. Μαρία μου όμορφη, συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά, Μαρία μου. Χρόνια πολλά. Σου έφερα ένα από αυτό. Καλησπέρα ο Εύδαμος. Λοιπόν, επειδή είδαμε την ανάρτηση ήρθαμε. Είδατε. Είδαμε την ανάρτηση. Εννοείται, εννοείται. Όχι για κανένα άλλο λόγο, μην νομίζετε. Ναι. Πώς πάει? Μια χαρά. Φέτος πάει πάρα πολύ κόσμο στο παζάρι. Είναι ακόμα νωρίς, αλλά νομίζω ότι θα σπάσει ρεκόρ από τόσα χρόνια που είμαστε εδώ, προσέλευση. Νομίζω ότι είναι... νομίζω ότι και η καινούρια τοποθεσία ευνοεί πάρα πολύ τον κόσμο να έρθει, πιο συγκεκριμένα. Είναι και το event που θα γίνει το βράδυ, όλα καλά. Ο Εύδαμος εδώ από τους αθλητικούς δρόμους του γαστρονομικού. Το έχετε ξανακάνει αυτό. Ναι. Και πάντα είναι μόνο η συνεργασία μας με το σεφ τον Δημήτρη τον Κουλιά. Μας έχει φτιάξει υπέροχες σούπες. Σούπες για το κουτί. Όχι finger foods. Όχι. Σούπες, τι σούπα. Αυτή είναι σπαραγκόσπα. Σπαναγκόσπα. Σπαραγκόσπα. Τέλεια. Με τρούφα. Πουλάει, με το μύρισα. Είναι με τρούφα. Τι σούπα είναι? Με τζίντζερ, κόλιανδρο, κούτυρο καρύδας και νούντρους. Ωραία, ναι. Πώς πάει? Μια χαρά. Βλέπω οι λόγους που παρακολουθούν. Παρακολουθούν. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά εσείς. Έχει κάτι από αυτό και διπέρα. Τα σκουπίδια λέμε. Τι έχουμε φτιάξει φέτος. Βλέπω ότι έχετε και... Έχουμε βάφλες, έχουμε pancakes, έχουμε κρασί ζεστό και τα υπόλοιπα που έχουν φτιάξει οι γονείς. Οι γονείς βέβαια. Τα παιδιά βοήθησαν καθόλου. Βοηθάνε. Και εδώ στον πάγκο είναι παρόντα. Ωραία. Φαντάζομαι γιατί όλα και αυτά γίνονται και για την εκπομπή τους άνθρωποι κάνουν λάθος. Αυτό ακριβώς. Γεια σας παιδιά. Εσείς έχετε την ευθύνη με τις... Έχουμε τα pancakes και έχουμε και τις βάφλες. Πώς πάει αυτό? Πολύ καλά. Έχετε ψηλό στόχο στο budget που θέλετε να μαζέψετε φέτος για την εκδρομή? Ναι.
έχουμε να πούμε. Άρα αλλά θα δούμε και ωραία εκδρομή. Ναι. Για πες τε. Σκεφτόμαστε Βαρκελόνη. Βαρκελόνη. Ναι. Είναι ομονοείτε, δηλαδή το έχετε συμφωνήσει ήδη μεταξύ σας. Εντάξει, έχουμε περάσει από ψηφοφορία όλοι μαζί και εντάξει, έχουμε βγάλει μια έτσι, Βαρκελόνη. Ψήφους. Βαρκελόνη, ναι, ναι. Γιατί την επιλέγει κανείς στην Βαρκελόνη. Εγώ προσωπικά θέλω να πάω για να δω τον αγώνα στην Ισπανία. Τι συνδυάζετε, πέφτουνε πάνω. Ναι, πέφτουνε. Ή Αθλέτικο ή Μπαρσελόνα. Εσύ γιατί θα έλεγες Ισπανία, ας πούμε. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο. Όλοι, σχεδόν όλοι θα πάνε να σπουδάσουν εκεί. Οπότε πάμε κάπου αλλού και θα πάνε όλοι. Μπαρσελόνα, καλά. Από ομάδες δεν ξέρω τίποτα. Αλλά θα πήγαινα για αξιοθέατα, μουσεία, για διασκέδαση, καλοπέραση. Αυτά χρειάζεται ένας άνθρωπος. Μήπως η Ισπανία είναι και ένα, ήταν και στο πλαίσιο προγράμματος του, που υλοποιείται με τις ευρωπαϊκές χώρες και έχετε ήδη επισκεφτεί την εμπειρία. Θα σας γελάσω, δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω ναι. Ωραία. Άρα έχετε και φίλους. Ναι, ναι, ναι. Να περάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γεια σας, ήρθα από πίσω. Γεια σας. Χαμός γίνεται, Είμαστε ποιος σύλλογος εδώ. Εδώ είναι το 7ο Δημοτικό Σχολείο. Και φτιάχνουμε ζεστό κρασί χριστουγεννιάτικο. Το κρασί είναι δικό. Είναι το δικό μου, το ασφεντιανό. Με τη χωράφα και να ανακατεύουμε κρυστό νερό. Το κάνεις κλοάκ. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα. Είναι κρασί μαζί με βραστό νερό, με κανέλα, μπαχαρικά, πορτοκάλι φρέσκο από τον κήπο μας. Τα δικά μας τα κρασιά ενδείκνυνται για, για αυτό το ωραίο που συνήθως φτιάχνουν στη Βόρεια Ευρώπη. Κοίταξε, κοίτα, είναι αμαρτία να το χαραμίσεις για αυτό το πράγμα, γιατί είναι κρασί που πίνεται μόνο του. Μπήκαμε σε τέτοιο κόπο τη ζάχαρη να την κάνουμε αλκοόλ. Να ξαναβάλεις ζάχαρη, να το ξανακάνεις γλυκό πράγμα δεν συμφέρει. Αλλά εντάξει, το κάνουμε σαν προσφορά, επειδή είναι Χριστούγεννα, για μια μικρή ποσότητα έτσι για να δοκιμάσει ο κόσμος πώς γίνεται. Πάντως είναι δυνατά κρασιά γιατί είναι από ξηρικά σταφύλια, οπότε βγαίνουν και τα αρώματα πιο δυνατά. Βάζει και ποιο σταφύλι. Βάζουμε μπαχαρικά διάφορα. Μυστική συνταγή, δεν τα λέμε αυτά. Άμα θα κλέψουν οι Γερμανοί. Καλησπέρα. Χειροποίητο αυτό που αγοράζετε. Ναι, χειροποίητο και πολύ όμορφο. Τι κάνετε, καλά είστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές και του χρόνου. Το πρώτο δημοτικό σχολείο. Εγώ ξέρεις, είναι... Μαμάδες και γιαγιάδες και θείες, όλοι συνέδραμα, όπως κάθε χρονιά. Περιμένουμε να μας τιμήσουν, να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Αυτό ακριβώς. Πού θα τα διαθέσετε? Θα διαθέτουμε να ενισχύσουμε και τα υλικά του σχολείου για κάποιες εκδηλώσεις που θέλουμε να κάνουμε πολιτιστικές. Και σε συνεργασία πάντα με τους δασκάλους, κυρίως εκεί. Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Δεν έχουμε μείνει πάρα πολύ. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Είμαστε 20 άτομα, 25. Το πιο πολύ. Τα παιδιά μιλούν και τις δύο γλώσσες. Ναι, μάλιστα. Και τις δύο γλώσσες. Οπότε θα μου πείτε χρόνια πολλά, καλές γιορτές στην ωραία ΚΟ. Σας ειδικά. Δεν μπορώ.
πες. Δεν μπορώ. Τρέπεσαι. Γουγιούλο κόπνι τουρ. Ντρέπετε, ντρέπετε. Δεν θέλω. Παιδιά, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Καλησπέρα, πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά είστε. Μια χαρά, ωραία. Το παζάρι φέτος, η αλήθεια είναι πολυπληθές. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Καταρχήν μας έκανε ωραίο καιρό, φαντάζομαι, έτσι. Ίσως να περίμενε να ολοκληρωθεί κάπου σήμερα για να μας συνεφιάσει. Όντως, το παζάρι το φετινό είναι, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχαν πάρα πολλές συμμετοχές από διάφορους συλλόγους. Όπου τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που κάνουν κάθε χρόνο για να φαίνεται αυτή εδώ η ατμόσφαιρα τόσο πολύ γιορτινή. Ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλους, να έχουν πάντα υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας πραγματικά να το αποκτήσει. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω όμως, δεν θα τόσο πολύ κοσμία. Γιατί αύριο είναι η μέρα των ατόμων αναπηρίας. Πώς μπορεί να κινηθεί ένας άνθρωπος, πώς συμπεριφέρεται η κοινωνία, παρά το γεγονός ότι έχει πει να διασκεδάσει, ότι πρέπει να παραχωρήσει χώρο. Κοιτάξτε να δείτε, στο νησί μας έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή βελτίωση όσον αφορά την προσβασιμότητα. Ο κόσμος πλέον έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τα άτομα με αναπηρία, έτσι αφήνοντας ελεύθερες τις προσβάσεις. Βέβαια θέλουμε ακόμα πάρα πολύ δουλειά για να καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλήρης 100% καλυμμένοι. Αυτό δεν νομίζω να φτάσει στο 100%, πάντως ένα μικρό ποσοστό έχει βελτιωθεί. Έχει αρχίσει ο κόσμος να αντιμετωπίζει με μια διαφορετική πλευρά τα άτομα με αναπηρία. Θέλουμε και εμείς και να παραχωρεί τις θέσεις και όλα ακριβώς. Θέλουμε περισσότερο συμμετοχή, περισσότερο σεβασμό και πρώτα απ' όλα ξεκινάνε από τους ίδιους τους γονείς. Εάν οι γονείς οι ίδιοι σέβονται και δίνουν το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά τους, έτσι και τα παιδιά μετά θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία. Χρόνια πολλά, καλώς. Χρόνια πολλά επίσης. For Christmas is oh my baby. See, this is what I'm talking about. Είναι το καλύτερο κλοκ. Ναι, είναι πολύ ωραία από εδώ. The best. The best. So, you sing the song. Now? Yes. I don't know the words. Happy New Year. You too. Merry Christmas. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να πούμε. Καλές γιορτές, καλές γιορτές. Ναι, καλησπέρα. Μόνο σας αφήσανε Νίκο. Ναι, πεινάσανε. Ναι, γιατί στηρίζουν, έρχονται τα παιδιά και από τα ζουμάκια, τα λουκάνικα, ως το σκοτωτικό μας το παιδιό, το σκο... Ναι, ναι, σκοτωτικό σύλλογο σκο. Όχι, είναι 10 χρόνων. Ναι, εμείς απλώς παρουσία κάνουμε, δεν πουλάμε κάτι. Δεν πουλάμε κάτι. Ό,τι υπάρχουμε. Ναι. Είστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Μανώλη. Τα παιδιά. Σίγουρα έχουν την τιμητική τους ο Ρούντολφ, η Έλσα, οι πεταλούδες των Χριστουγέννων. Έχουμε πολλά, ναι. Δεντράκια, χωνάνθρωποι, να είστε καλά, με υγεία και χαρά. Να είστε πάντα χαμογελαστοί.
ονομαζόμαστε γονείς τι κομοιράζονται. Αυτό διάβαλα στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Τι κομοιράζονται. Ναι. Είμαστε καινούριο σύλλογο. Στο σχολείο είμαστε οτιδήποτε έχει σχέση με παιδιά. Ετοιμάζουμε ένα πανέμορφο χώρο με μία δανειστική βιβλιοθήκη, με μία αποθήκη ρούχων αποκλειστικά για παιδιά και για ένα χώρο δραστηριοτήτων. Οτιδήποτε στο νησί μας να φτιάξει ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά. Για την απασχόλησή τους, για την υποστήριξή τους. Για όλα αυτά. Ναι, για την απασχόληση θα κάνουμε διάφορες δραστηριότητες και γενικά να απασχολούνται. Αυτή τη στιγμή το στείλουμε. Πιστεύω σε 10 μέρες να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει το χώρο μας. Είναι Αμερικές 24. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Για τον χρόνο, καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Πες κάτι. Τι. Πες καλά. Άστο, θα την κάνω εγώ τη δουλειά. Καλησπέρα. Το Λύκειο Τιμάκιας. Επιδρομή στιγμό. Μαζάρι. Με βάφλες μόνο, πανόφι και τη λιχτά. Πώς πάει? Καλά, μια χαρά. Προλαβαίνεις? Ναι, προλαβαίνουμε, μέχρι στιγμής ναι. Βλέπω ότι κάνετε και βάφλες καρδούλα. Ναι. Παιδιά, φαντάζομαι ότι είναι για την εκδρομή σας, έτσι. Ναι, ναι. Πάτε. Πράγα Βερολίνο. Πράγα Βερολίνο. Α, δύο τώρα. Δύο. Δύο σε ένα. Έτσι. Πράγα Βερολίνο, πάρα πολύ ωραία. Γιατί Πράγα? Γιατί είναι ωραία. Γιατί όχι. Γιατί Βερολίνο? Γιατί όχι. Να είστε καλά, παιδιά. Και εσείς. Εσείς να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα να είστε. Εσείς. Τα πανιά του Μήλου είναι όρτσα. Η υπερπροσπάθεια μεγάλη. Καλά πάμε, ετοιμαζόμαστε για αγώνες 3 του Γενάρη. Πάμε στη Ρόδο. Το καλημέρα, δηλαδή καινούριος χρόνος, σε δοκιμασία σας βάζει. 4 μέρες στη Ρόδο.
Πάμε, είναι αγώνας προετοιμασίας. Ξεκινάμε το Μάρτι, έχουμε επίσημες υποχρεώσεις και το πρωτάθλημα. Δόξα τω Θεώ είμαστε. Με πόσους αθλητές πάτε σήμερα? Θα πάμε με 8 παιδιά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλή γιορτή σε όλους. Και υγεία. Από παλιά στην ιστορία. Από παλιά στις θάλασσες. Έχουμε τον καλύτερο hot dog στο μπαζάρι. Έχουμε φέρει το Ρόνι που είναι σεφ από το Βέλγιο και κάνει τα καλύτερα hot dog. Είναι ειδικά για την περίπτωση. Ειδικά για την περίπτωση, ναι. Έχουμε και παραδοσιακά βάρβαρα και glue pipe που είναι λίγο ξενόπερτο, αλλά είναι καλό. Ναι, ναι. Ανήκει στο σύλλογο. Ανήκει στο σύλλογο. Πιστεύω. Είστε πολύ οργανωμένοι για τις εκδηλώσεις. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Να είστε καλά. Και του χρόνου. Χωρίς τσιπουράκι γίνεται τώρα, είναι δυνατό. Δεν λέω, ότι είναι μπροστά για έκτημη προϊόντα και πίσω τσιπουράδικο. Τσιπουράδικο και τα λουκάνικα. Δωρεάν. Λουκουμάκι. Θα δοκιμάσουμε. Τι κάνουμε. Τίποτα. Μετά το λουκάνικο. Φυλάξτε. Θα το φυλάξουμε, Μαρία μου, αλλά τώρα είναι. Θα το προλάβετε. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους και το χρόνο να είμαστε καλά, με υγεία και καλή χρόνια να καλησπέρα! Ευτάζουμε από κάλλη. Ναι, από κάλλη. Γιατί ο σύλλογος ποιος είναι? Τεψικόρη. Οπότε έχετε άμεση σχέση. Πολλά χρόνια ο σύλλογος. Ναι, είμαστε 12 χρόνια. 12 ναι, χρόνια. 12. Χορεύετε? Χορεύουμε, εντάξει. Ναι. Χορεύουμε, το παλεύουμε. Χορεύουμε. Thank you.
παλεύετε με την ψυχόρη. Ναι. Και έχουμε βέβαια κομμάτια. Φέτος έχουμε γλυκά κουταλιού, έχουμε λικέρ για σιμανόλι. Έχουμε ψωμάκι χωριάτικο από το πυλί, γελιά ψωμα. Γλυκά, τονάτα, μεθυσμένα, μπακλαβά, κατασκευές από τα κορίτσια του συλλόγου. Τι πουλάει περισσότερο. Το ψωμί μας έφυγε πάρα πολύ. Ναι. Όλο η αλήθεια δυσμένα φτάνει κάποιο να βρει κάτι που να είναι έτσι φτιαγμένο. Ψάχνουν τα παραδοσιακά. Γι' αυτό και μπήκαμε στη διαδικασία να φτιάξουμε ψωμί, να φτιάξουμε μπακλαβαδάκια παραδοσιακά. Για τον χρόνο, για τον χρόνο. Είμαστε καλά. Κυροποίητα είναι η θεία μου, ναι. Πώς λέγεται αυτή η τέχνη? Πώς λέγεται αυτή η τέχνη? Εμπόκυρα είναι όλα, εμπόκυρα. Έχει μας, έχει δαντέλα, χάντρα. Όχι, αυτά κάτω πάνω στα τέταρα αυτά. Τα τελάρα, τα κατά. Τι να πάνω κάτω. Απίστευτο. Ναι. Εδώ παρακάτω. Τέλειο, ε. Ωραίο μπασάρι φέτος, ε. Άλλη ώρα. Αλλά ωραία και αυτή η ώρα. Μαλάκι μου και του χρόνου. Και του χρόνου που πλάω. Φιλάκια. Καλησπέρα σας. Ποιο σύλλογος είμαστε, ε? Αρτίστικο. Αρτίστικο. Ναι, ναι. Οπότε όλα εδώ και έργα. Καλησπέρα, μα τι ωραίο χριστουγεννιάτικο σπιτάκι. Καλά, μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Άστε καλά. Καλή και το χρόνο, χρόνια πολλά. Εθελοντισμός πάνω απ' όλα. Να είστε καλά και του χρόνου να είστε καλά. Να είστε καλά.
Ο κόσμος συνεχόμενος, πάμε πάρα πολύ καλά. Οι επισκέπτες μας τιμούνε, παίρνουν τα καθιερωμένα μας μιλαράκια όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Ευχαριστούμε πολύ όλο τον κόσμο, καλές γιορτές, υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Και εσείς, και του χρόνου. Γεια σας, καλά. Εύχομαι να είναι όλα τα Χριστούγεννα πάντα με υγεία και χαρούμενα. Και τα φετινά να είναι τα ομορφότερα Χριστούγεννα όλων. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά σε ευχαριστούμε. Καλώς την είναι, καλώς την είναι. Καλώς την είναι. Τι ομορφιές είναι αυτές. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Το κοντιέ σου, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Με τα στεράκια. Δεν μου λες πώς ήταν το παζάρι φέτος. Ωραίο. Beautiful. Δεν μου λες κατέβηκες στο δράμα. Ναι. Βέβαια, δεν μου άλλο να κατέβαινε. Να είσαι καλά. Καλές γιορτές. Είμαστε στο τέταρτο δημοτικό. Τηλεόραση 40 ιντσών, την προφορά στον κύριο Κρητικό. Γεια σας. Χρόνια πολλά και χρόνια.
δημοτικό σχολείο. Προσπαθούμε εδώ για τα παιδιά με όλο το σύλλογο. Ευχόμαστε καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ ωραία ημέρα, βοήθησε όλα καλά. Να τα χαίρεστε, παιδιά, να τα χαίρεστε. Καλησπέρα σας! Surprise, surprise! Surprise, ναι, τα κορίτσια. Καταχώρησαμε. Εσύ καταρχήν θέλει να μιλήσεις, όλες και να πεις τα πιέ σου και μετά... Να δώσεις την εικόνα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές, υγεία προπάντων και... Καλυτέρευση της ζωής όλων, εύχομαι. Έτσι. Να είστε καλά, να είστε ευχαριστούμε καλά. Για την παρουσία σας. Ναι. Και εμείς για τη δικιά σας κάθε χρόνο στο μπαζάρι. Προσπαθούμε. Κάτι χρόνο και κάτι περίεργο έχει. Αυτό θέλω να καλύψω φέτος. Φέτος φύγανε τα αρκετά περίεργα. Είναι βέβαια όλα χειροποίητα, όλα φτιαγμένα με πολύ αγάπη, με μεράκι. Έχετε και τα ημερολόγια σας, έτσι. Ημερολόγιο τι θέλει να έχει φέτος, Μέρη. Η Ευρωπαϊκή Συνοχή σε κίνδυνο. Είναι καθαρά επίκαιρο το θέμα και λόγω των ευρωεκλογών. Πολιτικό για ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες. Όχι με την έννοια του Νάλι. Εμείς θέλουμε, ναι, επειδή θέλουμε να καταλάβουμε ότι πράγματι βρίσκεται σε κίνδυνο η Ευρωπαϊκή Συνοχή και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το καθήκον μας απέναντι. Σε ευθύνες απέναντι στην Ευρωπαϊκή Συνοχή. Αυτό ακριβώς. Καλά, πολύ καλά. Είναι όλα χειροποίητα. Μπαρμπελάδες, γλυκά, χριστουγεννιάτικα τώρα. Μίτσο! Χρόνο το χρόνο είστε καλά, χρόνια πολλά. Συνοδεύεις και συμπαρίστατε. Συνοδεύεις και συμπαρίστατε πάντα. Ναι, ναι, πάντα. Χρόνο και του χρόνου είστε καλά. Με σούπα χορτάρικο με βελουτέ, είναι με τζίζε, καρότο και γλυκό πατάτα. Πιλέψεις σαματία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κάνετε. Καλή θέση. Λίγο η ώρα έτσι δεν ξέρω πώς έχουμε, αν προσαρμοστήκαμε. Πολλά φαγόσιμα. Όπως είστε πεινασμένοι. Το κάνουμε ολοήμερο. Ναι. Ολοήμερο σχολείο. Και επειδή θα πιάσει το κρύο, θα σου πω. Απέλεια, να το πέρασα από την πάντα. Καλά, Προσπαθούμε κάθε χρόνο να φτιάχνουμε διάφορα, να έχει ποικιλία. Για να έχει ποικιλία και να έχει και κόσμο θέλει να σας στηρίξει. Έτσι, έτσι. Να βρει κάτι να πάει. Πάει καλό σκοπό, οπότε να βρουν από το πιο φτηνό μέχρι το λίγο πιο ακριβό, ο καθένας ό,τι μπορεί. Τι προτιμούν να αγοράσουν. Φεύγουν πάρα πολύ τα πράγματα της φλόγας, μετά έρχονται οι δικές μας οι κατασκευές που δουλεύουμε πολλούς μήνες και στη συνέχεια τα γλυκίσματα. Να είστε καλά. Με του χρόνου, χρόνια πολλά. Και του χρόνου, μαράκι μου. Του χρόνου, χρόνια πολλά. Μαράκι μου, κούκλα μου. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Έτσι.
είστε τόση ώρα και σας ψάχνω. Εδώ είστε και σας ψάχνω. Τι ώρα είστε. Έχουμε φτιάξει χειροποίητα είναι όλα. Τέλος πάντων είναι χριστουγεννιάτικα όλα. Θα έχουμε φτιάξει με την ομάδα. Πόσο καιρό προετοιμαζόσαστε. Εντάξει καιρό. Τι θα κάνουν τα λεφτά. Θα τα μαζέψουμε για να πάρουμε μακριμάνικα ρούχα για μας. Α, μπράβο. Ο Καφιλίνος, από ό,τι μας είπαν τα κορίτσια, συγκεντρώνει το ποσό που χρειάζεται για να πάρετε μακριμάνικες. Τι να πάρουμε. Όχι, θα πάρουμε τις σουενιάδικες το λες. Θα ζητήσουμε νεράιδες. Μόνο έτσι. Και να βέβαια στο γήπεδο. Βέβαια. Αλλιώς δεν γίνεται. Ανατρεπτικό λίγο. Βέβαια. Τι έχουμε εδώ. Στο μια παραδοσιακά από την Κέφαλο. Πόσα κιλά λεύρι. Πάρα πολλά. Είμαστε 27 γονείς. Οπότε να υπολογίσετε από 20